Είμαστε με την Αντιδήμαρχο, κυρία Σανούλα Κοκκινέλη Γιαννή, και πρόκειται να συζητήσουμε και δύο θέματα που απασχόλησαν το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι τα οστεοφυλάκια και το δεύτερο είναι το παραληπτήριο γάλακτος στο Μεσότοπο. Ξεκινώντας από τα οστεοφυλάκια, θα ήθελα να μας πείτε τι πρόβλημα υπάρχει και τι απόφαση πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα των οστεοφυλακίων, είχαμε φέρει πριν αρκετό καιρό εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πέρασε. Στάλθηκε η απόφαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Βέβαια, εκεί είχαμε δύο παρών και απορρίφθηκε. Η υπηρεσία μας ξανά έκανε ένσταση, έβαλε δικηγόρο και από την αποκεντρωμένη διοίκηση είχαμε το OK, τη δέχτηκε. Από εκεί και πέρα η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας έκανε έτοιμα στην αποκεντρωμένη και μας ξαναήρθε το καλοκαίρι απόρριψη για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην χρεωθούν από το 2017 που ψηφίστηκε ο κανονισμός του Δήμου Λέσβου τέλη φύλαξη στα οστεοφυλάκια του Δήμου μας. Η πρόταση δική μας ήταν να πληρώνουν οι συμπολίτες μας τέλη από το 2022. Από τότε που είχαμε το δικό μας κανονισμό ως Δήμος Δυτικής Λέσβου και ψηφίσαμε και τα τέλη μας. Εφόσον αυτό δεν έγινε δεκτό, πριν ένα μήνα πήραμε απόφαση και μειώσαμε τα τέλη από 10 ευρώ που ήταν σε 5 ευρώ για 12 έτη, ώστε να υπάρχει αυτή η ισοστάθμιση, αυτά που θα πληρώσουν οι συμπολίτες μας για τα προηγούμενα έτη από το 2017. Ωστόσο όμως, με τις εργασίες που τώρα γίνονται, είναι πρώτη φορά που ξεκίνησαν εργασίες αυτού του είδους, τακτοποίηση στα οστεοφυλάκια σε αρκετά χωριά του Δήμου μας. Βέβαια υπήρχαν και κάποια χωριά τα οποία ήταν τακτοποιημένα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και αντικείμενο ώστε να χρεωθούν αυτά τα τέλη. Παράδειγμα, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έκαναν έτοιμα φύλαξης των οστών παππού, γιαγιά, ηλικιωμένων συγγενών που έχασαν πριν αρκετά έτη, τα οποία κάποια δεν τα βρήκαμε ή τα βρήκαμε σε αρκετά οστοφυλάκια. Δεν θέλω να περιγράψω αυτά που είδαμε, σε συνθήκες να μην μπορούν να αναγνωριστούν και οδηγηθήκαν όπως ορίζει και ο κανονισμός μας στα χωνευτήρια. Οπότε κατεβάσαμε σήμερα την εισήγηση για αυτά τα οστά να μην πληρώσουν οι συμπολίτες μας από το 2017, εφόσον δεν υπάρχει, με λίγα λόγια, αντικείμενο ώστε να χρεώσεις. Να χρεωθούν αυτά που θα τακτοποιηθούν και θα υπάρχουν μέσα στο οστεοφυλάκιο από τώρα και στο εξής. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του Μεσοτόπου, αυτό επανήλθε. Γιατί επανήλθε και τι αποφασίστηκε? Άλλο ένα θέμα που αρκετές φορές ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας απασχόλησε. Όπως είδατε, στο τέλος δεν δόθηκε η απότιμηση πεζοδρομίου στην εταιρεία Σαντζιλιώτης. Και έτσι ξαναήρθε σήμερα έτοιμα, εφαρμόζοντας την Κία του 2017, σαν να είναι σχέδιο πόλεως ο οικισμός του Μεσοτόπου. Δημιουργείται πεζοδρόμιο πλάτους 2 μέτρων, φάρδους 12 μέτρων κλπ. Ο κύριος αυτός έχει τη δυνατότητα και το κάνει. Βέβαια, εκεί πέρα χρησιμοποιεί ένα διπλανό οικόπεδο άλλης ιδιοκτησίας, άσχετα αν είναι της ίδιας οικογένειας, περίπου ενός στρέμματος, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο παραληπτήριο. Όπως είδατε, εντάξει, εφόσον ήταν έτοιμα της επιχείρησης, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ βέβαια ως αντιδήμαρχος και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έκανα και την παρατήρηση ότι αν ένα αίτημα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι κάνουμε? Παντού θα εφαρμόζουμε την Κία του 2017 σαν να είναι οι οικισμοί μας, σαν να έχουν ερημοτομικό σχέδιο πόλεως? Πιστεύω πως όχι, γιατί εντάξει, εκεί ήταν εφικτό, σε άλλες επιχειρήσεις προφανώς δεν θα είναι εφικτό. Οπότε θα πρέπει να δίνουμε τη βεβαίωση απότιμησης πεζοδρομίου.
Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δηλαδή σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθείτε τους ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση? Όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, υπάρχει ένα κενό νόμου, δεν υπάρχουν διευκρινιστικές τι θα πρέπει να εφαρμόσουμε στους οικισμούς που προϋπάρχουν του 1923 και είναι οικισμοί των 2.000 κατοίκων και δεν έχουν σχέδιο πόλεως. Θα πρέπει το Υπουργείο να μας στείλει τις διευκρινιστικές τους ώστε να παίρνουμε και εμείς ορθές αποφάσεις.